είσαστε αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μάλιστα αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας. Από αυτή την άποψη, θα έλεγα ότι είσαστε σε μια από τις πιο κρίσιμες θέσεις για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε οικονομική κρίση και με πολύ μεγάλο πρόβλημα ανεργίας. Γι' αυτό ήθελα να συζητήσω μαζί σας δύο θέματα. Το ένα είναι τι κάνει το Υπουργείο σας σε σχέση με την καταπολέμηση της ανεργίας, και το δεύτερο θέμα, το οποίο αν θέλετε είναι και ενταγμένο στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τι κάνετε σε σχέση με ένα θέμα που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το οποίο είναι το ζήτημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και επειδή ακριβώς λέω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, το θέμα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει στην ουσία του, στον πυρήνα του, θα ήθελα καταρχάς να μου δώσετε έναν ορισμό του τι σημαίνει κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Η κοινωνική και η αλληλέγγυα οικονομία στην πραγματικότητα είναι ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος παραγωγής, εναλλακτικός τρόπος κατανάλωσης, εναλλακτικός τρόπος ζωής, θα έλεγα. Υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας που παράγει. Υπάρχουμε εμείς σαν υποκείμενα που καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία παράγει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Πού διαφοροποιείται η κοινωνική οικονομία όσον αφορά την παραγωγή? Στηρίζεται πάνω σε δημοκρατικές διαδικασίες, σε διαδικασίες ισονομίας, και αυτό τι σημαίνει? Καταργείται η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Υπάρχουν μόνο συνεταιριστές, υπάρχουν μόνο εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει το αφεντικό που λέμε. Αυτό μεταφράζεται μέσα από τον νόμο και μέσα από το καταστατικό κάποιας επιχείρησης που ανήκει στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, με την αποδοχή από όλα τα μέλη της και όλους τους εργαζόμενους ότι κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Άρα, ό,τι αποφάσεις και να παίρνονται, παίρνονται συλλογικά και δημοκρατικά. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν στείνονται αυτά τα εγχειρήματα, αυτές οι επιχειρήσεις, για να βγάλουν κέρδος, όχι πρωταρχικά τουλάχιστον. Φυσικά, είναι μια επιχείρηση, άρα θα πρέπει να είναι υγιής, βιώσιμη επιχείρηση. Αλλά το σημαντικό στοιχείο είναι ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ίδιους τους εαυτούς τους σαν εργαζόμενοι να βγάζουν τα προς το ζήν, δηλαδή είναι ο δικός τους βιοπορισμός που είναι κυρίαρχος και οι συνθήκες μέσα από τις οποίες παράγουν, ανθρώπινες συνθήκες, δίκαιες συνθήκες εργασίας, και από την άλλη, πέρα από το όφελος των εργαζομένων, ενδιαφέρονται για το συνολικό κοινωνικό όφελος, δηλαδή οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν έχουν ένα κοινωνικό θετικό αποτύπωμα και πολλές φορές μάλιστα δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος αυτός ο τομέας, ας πούμε, υπηρεσιών ή προϊόντων, ή μπορεί να το προσφέρει, αλλά το προσφέρει σε πολύ ακριβές τιμές και δεν έχει πρόσβαση ο μέσος πολίτης σε αυτά, γιατί ακριβώς τα προϊόντα είναι πολύ ακριβά. Με ρωτήσω όμως, επειδή όλα αυτά ακούγονται πολύ όμορφα και οραματικά, αν θέλετε, να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, δηλαδή πόσο κομμάτι της, κάποια παραδείγματα, αν θέλετε, κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και να το δούμε στην πράξη δηλαδή, και πόσο κομμάτι της πραγματικής οικονομίας είναι αυτό το πράγμα το οποίο, είπα, επαναλαμβάνω, ακούγεται ωραίο και οραματικό, να το δούμε και λίγο στην πράξη. Υπάρχει, λειτουργεί? Να φέρω παραδείγματα από την Ελλάδα, γιατί θα είναι και πιο χειροπιαστά. Πάρτε την ΕΦΣΥΝ. Την Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτή η εφημερίδα λειτουργεί βάσει κανόνων σαν αυτούς που περιγράψαμε. Να φέρω και κάποια άλλα παραδείγματα. Υπάρχει η Μοδούσα. Η Μοδούσα παράγει λάδι, είναι στη Μυτιλίνη. Συσκευάζει το λάδι και το πουλάει. Είναι βιολογικό λάδι. Και έχουν τιμές οι οποίες δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Έτσι, αυτοί που συμμετέχουν και δίνουν τις ελιές που θα γίνει λάδι, ξέρουν ότι έχουν μια συγκεκριμένη τιμή. Άρα, όταν υπάρχουν πολύ υψηλότερες τιμές στην αγορά,
το βάζουν σαν αποθεματικό, ώστε να μπορούν σε άλλες εποχές να αλληλοϋποστηρίζονται. Άρα η αλληλεγγύη βγαίνει μέσα από μια τέτοια συμφωνία. Πόσους κόσμους εμπλέκεται σε αυτό το εγχείρημα? Εμπλέκεται, αν πάρουμε όλες τις επιχειρήσεις που είναι σε αυτό το τομέα, θα λέμε σήμερα ότι υπάρχουν πάνω από 10 τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πόσες? 10 τέτοιες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το Commons Lab. Το Commons Lab είναι στο Ηράκλειο, ανοιχτή λογισμική, νέοι επιστήμονες, οι οποίοι δεν είχαν σαν αυτό σκοπό το κέρδος, κάνουν καταπληκτικά πράγματα, παίρνουν δουλειές και από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό που κάνουν είναι μειούν και εισάγουν σε αυτό το χώρο άλλους νέους που ενδιαφέρονται για θέματα υψηλής τεχνολογίας και τα μαθήματα που δίνουν δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι σε μία τιμή 50 με 60 ευρώ, πάρα πολύ χαμηλή για να παρακολουθήσουν σεμινάρια για ένα μήνα και έτσι μεταφέρουν τη δική τους τεχνογνωσία αφενός, αλλά και τη δική τους εμπειρία, αυτό που είπαμε πριν, δημοκρατική και ισόνομη λειτουργία μιας επιχείρησης σε άλλους. Άλλα δύο παραδείγματα είναι η Bioscop, ο οποίος είναι καταναλωτικός συνεταιρισμός και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια. Και το Μύρτιλο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, δημιουργήθηκε από γονείς παιδιών που είναι αμαία και αυτή τη στιγμή είναι ένα πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο του τρόπου της λειτουργίας τους. Δίνουν υπηρεσίες που δεν τις δίνουν ούτε το δημόσιο ούτε ο ιδιωτικός τομέας. Άρα, πόσο ποσοστό της πραγματικής οικονομίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και ποιες είναι οι προοπτικές για την Ελλάδα? Είμαστε πολύ πίσω. Στην Ευρώπη έχουμε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία που παράγουν το 10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μέσα από αυτές τις δημοκρατικές και ισόνομες διαδικασίες. Στην Ελλάδα είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε πίσω. Είμαστε. Τι προβλέπετε, γιατί τώρα τελευταία έχετε ψηφίσει, έχετε περάσει από τη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τη θεσμική καταρχήν των λειτουργιών αυτών των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τα πράγματα για τον νόμο? Ναι, και τι προσφέρει στο να επιταχυνθεί αυτή η ιστορία? Μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής. Προϋπήρχε ένας νόμος, καλώς υπήρχε αυτός ο προηγούμενος νόμος, ο οποίος όμως έβαλε την κοινωνική οικονομία για πρώτη φορά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δημιούργησε δύο προβλήματα όμως. Αφενός, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η κοινωνική οικονομία είναι για ευάλωτες ομάδες. Αμαία, αποφυλακισμένους, αποκλειστικά και αποκλειστικά. Άρα θέλει να πει το περιόριζε πάρα πολύ. Άρα δεν είχε το πρόσημο το οποίο έχει κάνει σημαία η δική μας η κυβέρνηση και το κόμμα, ότι δηλαδή η κοινωνική οικονομία είναι για όλους τους πολίτες και σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, με αυτό τον προσανατολισμό, τι έγινε στο παρελθόν? Χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για να δημιουργηθούν τέτοια εγχειρήματα. Κάποια προγράμματα τα οποία είναι περίφημα, υποτίθεται, του παρελθόντος, τα ΤΟΠΣΑ και το ΠΕΚΟ. Εκεί πέρα ερχόντουσαν τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και ενημερώναν τους πολίτες που συμμετείχαν για το πώς μπορούν να στήσουν μια επιχείρηση. Στηθήκανε πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν πήγαν πουθενά και δεν παρήγαγαν τίποτα. Από τότε που πέρασε ο νόμος και είχαμε τη δυνατότητα. Φαντάζομαι έγιναν και πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, λογιτούρες. Θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Από τότε που περάσαμε λοιπόν τον νόμο και ιδρύθηκε η ειδική γραμματεία, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, τον Ιανουάριο ιδρύθηκε η ειδική γραμματεία, κάναμε μία αναλυτική καταγραφή του πεδίου. Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις υποτίθεται ότι υπήρχαν, ενεργές είναι 280. Οι υπόλοιπες συσταθήκανε γιατί έπρεπε να, γιατί πήρανε μια χρηματοδότηση, αλλά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Σε περιοδίες που έχω κάνει, αυτό που μου καταγράφουν οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν είναι ότι τους έσπρωξαν να κάνουν μια επιχείρηση, ακριβώς γιατί υπήρχε χρηματοδότηση, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε το οικοσύστημα, δεν υπήρχαν τα οικονομικά χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν υπήρχε τίποτα να υποστηρίξει το χώρο. Ένα από τα χειρότερα αποτελέσματα
που είχαμε την προηγούμενη περίοδο ήταν ότι κάποιες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από κοινωνικές. Λειτουργήσαν σαν γραφεία ενοικίασης εργαζομένων. Είχαμε δηλαδή 5 μέλη και 25 εργαζόμενους, τους οποίους προσλαμβάνανε. Εκμεταλλευόντουσαν αυτούς τους ανθρώπους, πληρωνόντουσαν πάρα πολύ λίγο. Ήτανε ούτε καν εποχιακή εκπεριτροπής εργασία που τους δίνανε. Και παρόλα αυτά θεωρούνταν ότι είναι τμήμα της κοινωνικής οικονομίας. Άρα, ο νόμος μας έπρεπε να ξαναοριοθετήσει το πεδίο και να το ξεκαθαρίσει. Αυτό λοιπόν το κάναμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί ήταν ότι οι επιχειρήσεις που είχαν δημιουργηθεί ήρθαν να υποκαταστήσουν το δημόσιο. Όπως είχε λιγότερα χρήματα και λιγότερες προσλήψεις μπορούσε να κάνει το δημόσιο, τους αναθέσανε και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αναθέσανε απευθείας να υλοποιούν έργα του δημοσίου, δηλαδή να προσφέρουν υπηρεσίες από καθαρισμό μέχρι βοήθεια στο σπίτι και πολλές άλλες τέτοιου είδους κοινωνικές παροχές. Εδώ λοιπόν είχαμε την εξής στρέβλωση. Δεν ήταν κοινωνικές επιχειρήσεις, ήταν υποκατάσταση αφενός, δεν ακολουθούσαμε διαφανείς διαδικασίες για τις αναθέσεις έργων, αλλά για να μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει αυτό, πώς ένας νόμος μπορεί να το αντιμετωπίσει, τι θα έκανε κανείς. Εμείς λοιπόν αυτό που σκεφτήκαμε και αυτό που έχουμε βάλει, είναι ο νόμος της χώρας πλέον, είναι ότι πάνω στα 3 χρόνια οποιαδήποτε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα πρέπει να έχει το 40% του κύκλου των εργασιών τους που δεν θα υποστηρίζεται από το δημόσιο, που δεν θα στηρίζεται πάνω στο δημόσιο. Άρα δίνεις ένα χρονικό διάστημα μέχρι να σταθούν στα πόδια τους αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη λες ότι δεν θα είσαι εσύ αυτός σαν κράτος ο οποίος θα δημιουργεί τέτοια σχήματα για πελατειακούς λόγους και για λόγους αυτοεξυπηρέτησης. Ο νόμος λοιπόν έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που καταλήγουν αφενός να, σε μια εξυγίανση του χώρου και αφετέρου δημιουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νομική μορφή, ένα σχήμα που πραγματικά έλειπε. Αυτός είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων. Ένα σχήμα όπως είναι η Ευσύν για παράδειγμα, που είναι όλοι εργαζόμενοι, δεν είχαν νομικό πλαίσιο και έπρεπε να δημιουργήσουν και να μανουβράρουν τέλος πάντων το σύστημα για να μπορεί να υπάρχουν σε μια νομική μορφή που δεν αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς που κάνουν. Η διαφορά που υπάρχει στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς από αυτό το συνεταιρισμό των εργαζομένων είναι ότι εκεί όλοι που είναι μέλη, είναι όλοι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι εργαζόμενος. Άρα είναι μόνο οι εργαζόμενοι που συναποφασίζουν. Ενώ σε άλλα σχήματα μπορεί να έχεις και μέλη και εργαζόμενους. Σε έναν καταναλωτικό συνεταιρισμό, για παράδειγμα, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί που καταναλώνουν τα προϊόντα που αγοράζουν από το συγκεκριμένο μαγαζί. Άρα έπρεπε εμείς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχει παρουσιάσει το πεδίο, ώστε να λειτουργούν ένωμα και εκείνοι, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ναι, εντάξει, okay. Θα σας πει κάποιος ότι έχετε βάλει ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά στον καπιταλισμό ζούμε, χωρίς χρηματοδότηση δεν πάμε πουθενά. Υπάρχουν προβλέψεις, τι προβλέπετε από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το κράτος, σε πάση περιπτώσει, ως χρηματοδότηση προς αυτές τις επιχειρήσεις? Ένα δείγμα του πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο νόμος είναι ότι από τον Ιανουάριο πέρασε ο νόμος τον Οκτώβριο. Είχαμε μεσολαβεί ένας μήνας Νοέμβριος, Δεκέμβριος όπως ξέρουμε όλοι πηγαίνουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι και εμείς έχουμε την εορταστική περίοδο. Ιανουάριο του 2017 ιδρύθηκε η Ειδική Γραμματεία σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από τότε που ιδρύθηκε η Ειδική Γραμματεία κάθε μήνα δημιουργούνται 50 επιχειρήσεις. Δηλαδή, σε ένα τετράμινο έχουμε 200 επιχειρήσεις. Σε ένα πεντάμινο έχουμε 250 επιχειρήσεις. Είναι τόσες όσες οι υγιείς επιχειρήσεις που προϋπήρχαν. Άρα, δεν είναι απλώς ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο μπήκε στο ράφι, γιατί ξέρετε, ένας νόμος μπορεί να ψηφιστεί και να μην βοηθήσει στην πραγματικότητα, στην υλοποίηση των στόχων που βάζει ο νόμος. Εδώ λοιπόν έχουμε
μία ευρύτατη κινητοποίηση από τους πολίτες, από το πεδίο και το βλέπουμε επί του πρακτέου. Όμως, ρωτήσατε πολύ σωστά τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλη δυσκολία να δανειστούν από τράπεζες. Και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ακριβώς, ακριβώς με προλάβατε. Εδώ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν πρόβλημα. Πολλό δε μάλλον αυτή η επιχειρηματικότητα, η οποία στηρίζεται σε πολύ μικρά κεφάλαια όταν ξεκινάει και το βασικό πρόσημο που έχει είναι τα χέρια μας, η δουλειά μας, το μυαλό μας, αυτό είναι το κεφαλαίο μας και το ενεργοποιούμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε δύο χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι καθαρές επιχορηγήσεις, το οποίο πρόγραμμα πρόκειται να βγει μέχρι το Σεπτέμβριο με επιχειρηματικά σχέδια που θα καταθέτουν αυτά τα εγχειρήματα. Το δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό, γιατί είχε ψηφιστεί και στον προηγούμενο νόμο, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, είναι το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Έχουμε εξασφαλίσει σαν μία πρώτη μαγιά 25 εκατομμύρια. Υπάρχει μία πολύ σημαντική δομή διαχείρισης, ώστε να μην πηγαίνουν τα χρήματα χαμένα και φιλοδοξούμε από τον Οκτώβριο και μετά να είμαστε ανοιχτοί και ready for business.